Ανοίγει τις πύλες του. Έλα. Έχουμε τη Σοφία Ιωαννίδου τώρα μαζί αυτό. Μας σε ζωντανή σύνδεση και αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Ονειρούπολη της Δράμας, την οποία είχαμε επισκεφτεί, θυμάστε. Πέρυσι. Και μέχρι και τα φώτα, έτσι δεν είναι, Σοφάκι, θα παραμείνει ανοιχτή. Καλημέρα από Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα και πριν πω οτιδήποτε στα ματίνα μου, πρέπει να σας πω ότι έχετε αργήσει, έπρεπε να είστε ήδη εδώ. Για να δείτε όλο αυτό το πυρετό της προετοιμασίας, γιατί τα γλυκά μας ξωτικούλια πραγματικά δουλεύουν πυρετοδός, μια και ο Βασίλης. Πρέπει να σας πω ότι φέτος μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Είναι ιδιαιτέρως απαιτητικός, θέλει τα πάντα να είναι στην εντέλεια, όλες οι λεπτομέρειες, για να εντυπωσιάσει η Ονειρούπολη του 2016-2017, η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω πραγματικά τι να σας πρωτοπώ. Φέτος έχουν προσθεθεί πολλές δράσεις, όπως είναι το πλανητάριο, γιατί όποιος επιθυμεί να δει αστέρια, γαλαξίες, θα τα δει. Αυτό είναι εφικτό. Εντυπωσιάζονται τα παιδιά μας. Άλλη μια δράση. Είναι μεγάλη. Ναι. Βεβαίως. Και ο φούρνος όμως της Ονειρούπολης και πολλά άλλα. Ο φούρνος δίπλα θα κάνει και ζεστά, το πρόεδρος της Ονειρούπολης και πρόεδρος της... Βέβαια, το ψωμάκι θα μοσχομυρίσει όλη την Ονειρούπολη. Είχαμε κάνει πέρσι κουλουράκια, κουραβιέδες. Βέβαια, την καλημέρα μας και στον πρόεδρο. Καλή αρχή να έχετε με το δεξί. Καλημέρα στα Ματίνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σας περιμένουμε και φέτος στη 13η Ονειρούπολη, που είναι τις πύλες της το Σάββατο. Και με την ευκαιρία να πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Εμείς περάσαμε πολύ καλά μαζί σας. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι πραγματικά είναι μια τέλεια ευκαιρία με τα παιδάκια σας να κάνετε ένα Σαββατοκύριακο ή έστω και μια αυθημερών βόλτα. Θα ξετρελαθούν. Έχει πολλές δραστηριότητες και πολύ ωραίες εικόνες να δείτε. Να πούμε ότι όλες οι δραστηριότητες στην Ονειρούπολη είναι εντελώς δωρεάν. Φέτος έχουμε προσθέσει πάρα πολλές δράσεις, όπως προείπε και η Σοφία. Πίστες αναρρίχησης, Flying Fox, την παγωμένη περιοχή όπου βρίσκεται το παγοδρόμιο και η Τσουλήθρα που είχαμε κάνει και μαζί πέρσι. Φέτος να πούμε ότι οι ταξιδιώτες στη Δράμα θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις διακοπές τους και με το χιονοδρομικό κέντρο, το οποίο και αυτό ανοίγει τις πύλες του στις 16 Δεκέμβρη. Τέλεια, θα χιονίσει κιόλας. Νομίζω σίγουρα ότι φέτος η Ονειρούπολη είναι ένας... πιστεύουμε ότι τα μέσα, τα δεδομένα που βλέπουμε στο καιρό δείχνουν χιονόπτωση το Σάββατο με την έναρξη. Ας ελπίσουμε ότι μακάρι, θα συνδυαστεί αυτή ωραία, η έναρξη με χιονόπτωση. Να πω ότι θα ξεκινήσουμε με μια συναυλία το Σάββατο με τον Χρήστο το Φερεντίνο και συναυλία με την Κατερίνα τη Στικούδη. Και την επόμενη μέρα έχουμε τη Σονιράμα. Αν θέλετε να περάσουμε στο σπιτάκι μέσα στη. Ελάτε να πάμε λοιπόν μέσα να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το υπέροχο ατελιέ των ξωτικών. Οι επισκέπτες πάντοτε το πρώτο που κάνουν είναι να σπέβδουν να επισκεφτούν το συγκεκριμένο σπιτάκι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που και εγώ αλλά και ο Πρόεδρος έχουμε βάλει στο μάγουλό μας, μας έχουν φτιάξει υπέροχες χριστουγεννιάτικες παραστάσεις. Είναι η νέα κολεξιόν της Ονειρούπολης. Για να δούμε. Είναι τα σχέδια τα οποία θα φορεθούν πολύ φέτος στην Ονειρούπολη. Ας πάμε εδώ δίπλα στην Άγιο Βασιλίτσα, η οποία στολίζει πολύ όμορφα το δεντράκι. Στολίζω το δέντρο γιατί σε λίγο θα έρθει ο Άγιος Βασίλης και θέλω να τα δει όλα έτοιμα. Αγάπη. Βλέπεις, ο Άγιος Βασίλης τους έχει βάλει όλους την πρίζα για να δουλεύουν πυρετοδός. Μα θέλω να πω, πλησιάσουμε Σοφία, όμως... πέρσι, και ένα στις... από τα πιο ωραία στιγμιότυπα που ζήσαμε, ναι, σαν εμπειρία, ήταν όταν βρεθήκαμε στο σπίτι του Άγιου Βασίλη και ανοίξαμε τα γράμματα των παιδιών. Και πραγματικά συγκινηθήκαμε. Δηλαδή, υπήρχαν και γράμματα που έλεγαν: θέλω να φέρεις ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια στην αδερφούλα μου. Πολύ γλυκά αιτήματα. Εντάξει, είχε κάτι φίλοι μας που λέγανε: θέλω ένα κινητό. Θυμάσαι και γελάγαμε. Αλλά μπήκαμε λίγο στην ψυχή των παιδιών που ονειρεύονται και ζητούν τόσο όμορφα πράγματα. Και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Αυτό είναι και τα Χριστούγεννα, άλλωστε. Έτσι. Ξανανιώθουμε λίγο παιδιά όλοι. Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε, Σοφία, ό,τι τελευταίο να μας πείτε. Εμείς σας περιμένουμε και φέτος. Είναι ανοιχτή η Ονειρούπολη για εσάς και το ξέρετε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά και από τα ξενοδοχεία και από τις κρατήσεις. Με πολλές νέες εκπλήξεις στη φετινή Ονειρούπολη. Να είστε καλά. Εντελώς δωρεάν. Και κάθε μέρα βεβαίως στην Ονειρούπολη είναι happy day. Έτσι. Σας στηρίζουμε, μας στηρίζετε και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Φιλιά. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, χρόνια πολλά. Εντελώς δωρεάν όλες οι δραστηριότητες. Ακόμα και για μια αυθημερών επίσκεψη, αν είστε στη Βόρειο Ελλάδα, αξίζει να την κάνετε. Λοιπόν.